την επιστολή με την οποία δηλώνουν και επίσημα ότι δεν πρόκειται να παρατείνουν το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας μετά τις 20 Αυγούστου, δημοσιοποίησαν σήμερα ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο αρμόδιος επίτροπος για οικονομικά ζητήματα. Με την επιστολή αυτή, η οποία σηματοδοτεί το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας μετά από 4 χρόνια και η οποία βρίσκεται στα χέρια του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Χρήστου Σταϊκούρα, από τις 12 του μήνα, οι δύο κορυφαίοι κοινοτικοί αξιωματούχοι συγχαίρουν τις ελληνικές αρχές για το πλήθος των δεσμεύσεων που έχουν εκπληρωθεί κατά τη διάρκεια διαδοχικών κρίσεων, όπως ήταν η πανδημία του κορονοϊού και σήμερα της ενεργειακής κρίσης εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, είναι απόψε μαζί μας στο στούντιο και πολύ τον ευχαριστώ για τον χρόνο που βρήκε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Είναι πολύ σημαντική, θεωρώ, εξέλιξη το να αφήσουμε πίσω μας τα μνημόνια και ουσιαστικά και τυπικά. Οπότε, εφόσον το κράτος επιστρέφει σε μια κανονικότητα, το ερώτημα είναι πότε θα επιστρέψουν και οι πολίτες του. Πρώτα απ' όλα, αν μου επιτρέπετε, η επιστολή έχει έρθει πράγματι στα χέρια μου από τις 2 Αυγούστου και η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα και από τη δική μου πλευρά ως απάντηση στους 2 Ευρωπαίους Επιτρόπους αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επίσημη ανακοίνωση. Πράγματι, θεωρώ ότι αυτή είναι μια σημαντική στιγμή για τους πολίτες. Γιατί ουσιαστικά κλείνει ένας μεγάλος κύκλος, ένας πολυετής κύκλος τεράστιων θυσιών της ελληνικής κοινωνίας. Και η επιτυχία αυτή είναι επιτυχία κυρίως των πολιτών. Σηματοδοτεί την επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Μαζί με το γεγονός ότι από το 2019 δεν υπάρχουν κεφαλαϊκοί περιορισμοί, να μην τα ξεχνάμε, γιατί περάσαμε και από κεφαλαϊκούς περιορισμούς, και μαζί με την πρόορη εξόφληση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτές είναι θετικές εξελίξεις για την ελληνική οικονομία. Για το παρόν και το μέλλον. Σε αυτές τις θετικές εξελίξεις μπορώ να σας προσθέσω σημερινές επιπλέον θετικές εξελίξεις. Ναι, να ακούσουμε παράδειγμα, τα ευχάριστα. Γιατί παράδειγμα, τα περισσότερα ανεργία. Δεν είναι. Ναι. Η ανεργία είναι μείζον θέμα. Είναι το μεγαλύτερο θέμα που είχαμε στη χώρα ήταν η υψηλή ανεργία. Μειώνεται, συνεχίζει να μειώνεται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία τριετία. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, κύριε Παρασκευά, το ξέρετε πολύ καλά. Σημαίνει ότι κάποια νοικοκυριά βάζουν επιπλέον εισόδημα στο σπιτικό τους, που δεν υπήρχε. Σήμερα ανακοινώθηκε η βιομηχανική παραγωγή. Η βιομηχανική παραγωγή είναι πάνω 8%, 8,5% τον μήνα Ιούλιο. Άρα η βιομηχανική παραγωγή που από πίσω είναι εργαζόμενη πάει ικανοποιητικά. Αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός και επίσης να σας πω ότι σε αυτή τη συγκυρία, σήμερα πριν από λίγες ώρες, εκταμιεύτηκε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, 131 εκατομμύρια, σε 1,8 εκατομμύρια συμπατριώτες μας που είχαν υποβάλει αίτηση για το Fuel Pass 2. Ναι, δηλαδή 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή την ώρα να ανοίξουν τους λογαριασμούς θα βρουν χρήματα. Ακριβώς. Ένα μικρό κομμάτι αυτών είχε δει τις προηγούμενες ημέρες, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία βλέπει σήμερα. Βεβαίως, η επιλογή των πολιτών δεν ήταν να χρησιμοποιήσουν με πολύ σημαντικό κίνητρο την κάρτα για τα καύσιμα, αλλά ουσιαστικά να πιστωθεί ένα χρηματικό ποσό μικρότερο στο IBAN για οποιαδήποτε χρήση θέλουν. Ναι. Είναι και ένα στοιχείο αυτό το οποίο θα πρέπει πάντα να συνεκτιμάται. Η αναλογία είναι περίπου 70-30. Λίγο πάνω από 70, λίγο λιγότερο από 30%. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Μπορεί να έχει πολλές μεταφράσεις, αλλά κυρίως ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη τα χρήματα, περισσότερα χρήματα στο λογαριασμό τους για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Απλά δεν χρησιμοποίησαν το κίνητρο που ήταν πολύ γενναίο αυτή τη φορά για τα καύσιμα, δηλαδή ήταν συν 15 ευρώ. Μάλιστα. Είναι μια επιλογή των πολιτών η οποία συνεκτιμάται. Αυτά είναι τα θετικά στοιχεία. Και πολλά άλλα μπορώ να σας πω, γιατί με ρωτήσατε αν αυτά αποτυπώνονται στο πορτοφόλι του πολίτη. Μπορώ να σας μιλήσω για τις μειώσεις φόρων, τις οποίες εισβιώνει ο κάθε Έλληνας φορολογούμενος. Όμως, πράγματι, σε αυτή τη συγκυρία υπάρχει και το πολύ αρνητικό που είναι η μεγάλη ακρίβεια. Και η τρομακτική αύξηση του πληθωρισμού. Γιατί είπαμε για τη μείωση της ανεργίας και εγώ πάντα ακούμε με μεγάλη ευχαρίστηση τις ειδήσεις που έχουν θετικό πρόσημο, τις έχουμε ανάγκη, θέλουμε και εμείς να τις λέμε και οι πολίτες να τις παρακολουθούν. Όμως δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στα δύσκολα. Σωστά. Και στα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας και σε ένα φθινόπωρο που δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα είναι και για λόγους πανδημίας και για λόγους οικονομίας. Γι' αυτό και θέλω να μου πείτε, επειδή μπαίνουμε και στο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς από το Σεπτέμβρη και μετά, τι ενδείξεις έχετε, τι πιστεύετε πως θα γίνει με τον πληθωρισμό, με την οικονομία, αν αυτά που γνωρίζετε εσείς και σίγουρα περισσότερο από εμάς είναι προς τη θετική ή την αρνητική κατεύθυνση. Προς την αρνητική κατεύθυνση είναι το γεγονός ότι ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός και θα παραμείνει υψηλός για μεγάλο χρονικό διάστημα, πολύ μεγαλύτερο από τις αρχικές εκτιμήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Και αρνητικό στοιχείο είναι ότι υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα, κυρίως στο ενεργειακό πεδίο, προεξάρχοντος του φυσικού αερίου. Με ό,τι σημαίνει αυτό για το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα, οφείλουμε να έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που έρχονται μπροστά μας, εάν υπάρχουν και δυσμενέστερα σενάρια στις γεωπολιτικές εξελίξεις παγκοσμίως. Όλα αυτά είναι εξωγενή. Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να επηρεάσει καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση, πολλό δε μάλλον η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά προσπαθούμε να συμβάλλουμε έτσι ώστε να υπάρχουν ευρωπαϊκές λύσεις για να αντιμετωπίσουν τη ρίζα του προβλήματος, όχι τις συνέπειες. Τούτων δοθέντων, εύλογα θα μου θέσετε το ερώτημα, έχουμε αντοχές για να βοηθήσουμε. Ουσιαστικά αυτό με ρωτήσατε. Η απάντηση αν έχουμε είναι... αντοχές και αν έχουμε και σχέδιο για ένα δύσκολο χειμώνα. Και όσον αφορά το φυσικό αέριο, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω. Ξέρω πόσο στενά παρακολουθείτε τόσα γίνονται στη Φθιώτιδα και στη Λαμία. Ξέρετε ότι είναι σε εξέλιξη η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου. Μας παίρνουν πολίτες τηλέφωνο και μας ρωτάνε, έφτασε στην πόρτα μας να το βάλουμε. Τι να κάνουμε με το φυσικό αέριο. Ένα απλό ερώτημα ενός απλού πολίτη που βλέπει το χειμώνα να έρχεται και δεν ξέρει με τι τρόπο να ζεσταθεί. Το φυσικό αέριο ήταν και είναι μια μεταβατική πηγή ενέργειας για να περάσουμε σε πιο πράσινες μορφές ενέργειας. Ναι. Πράγματι, σε αυτή τη χρονική συγκυρία και πιθανόν για αρκετό χρονικό διάστημα, οι τιμές του φυσικού αερίου να είναι πολύ ψηλότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις. Γι' αυτό και βλέπετε ότι πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες και η ελληνική οικονομία και χώρα επέλεξε για ένα μικρό χρονικό διάστημα να επανέλθει σε λιγνητικές μονάδες, ναι, έτσι ώστε να μειώσει το κόστος για τα ελληνικά νοικοκυριά. Άρα αναγκαζόμαστε να κάνουμε επιλογές που έρχονται σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για να βοηθήσουμε σε αυτή την τρέχουσα συγκύρια νοικοκυριά και επιχείρησης. Στο προηγούμενο όμως ερώτημά σας, που είναι πολύ εύλογο και εύστοχο, ναι, έχουμε κάνει τα κουμάντα μας. Mm-hmm. Θέλω να σας διαβεβαιώσω και από το πρώτο ερώτημα το οποίο ξεκινήσατε, ότι το καράβι της ελληνικής οικονομίας πηγαίνει σωστά. Και αυτό το ομολογούν οι πάντες εντός και εκτός Ελλάδος. Πολλά μποφόρ, ναι, πιθανόν και περισσότερα, αλλά είναι η κατεύθυνση σωστή και σίγουρα θα οδηγηθούμε σε ασφαλές λιμάνι όσο ακολουθούμε αυτή την πολιτική. Δημιουργήθηκε δημοσιονομικός χώρος. Πώς αξιοποιήθηκε αυτός, κύριε Παρασκευά, κατά το Μάρτιο, αν θυμάστε, ναι, στο ενεργειακό πεδίο. Μάλιστα. Επιλέξαμε να δώσουμε το 60% πίσω της επιβάρυνσης των πολιτών για ένα εξάμηνο, να ενισχύσουμε παραπάνω τους μήνες Μάιο και Ιούνιο και να κάνουμε ένα καινούργιο σχήμα ενίσχυσης επιδότησης των πολιτών για το δεύτερο εξάμεινο του 2022. Με αρκετούς αγνώστους όμως. Το λέω ευθέως γιατί έχω εικόνα κάποιων λογαριασμών. Η βοήθεια της πολιτείας είναι πολύ πιο γενναία, αλλά πράγματι κάποιοι πολίτες βλέπουν αυξημένους λογαριασμούς, γιατί έχει εξαπλασιαστεί η τιμή του φυσικού αερίου, για παράδειγμα. Yeah. Μετά, το δεύτερο τρίμηνο, προέκυψε καινούργιος δημοσιονομικός χώρος. Πού κατευθύνθηκε αυτός? Στο Fuel Pass 2. Ναι. 300 εκατομμύρια. Ήδη, όπως σας είπα, 150 εκατομμύρια έχουν πιστωθεί τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες ώρες. Συν 100 εκατομμύρια για τον ντίζελ. Αυτά μόνο μέσα στο καλοκαίρι. Συν τα 300 εκατομμύρια που ήταν η επιδότηση στην ενέργεια. Εξαντλείται συνεπώς ο δημοσιονομικός χώρος μέχρι το Σεπτέμβριο. Φαίνεται ότι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα δημιουργηθεί πρόσφατος χώρος. Πού οφείλεται αυτός? Από ποια έσοδα? Αυτός από οφείλεται. Τον τουρισμό. Αυτός οφείλεται. Τόσο στο γεγονός ότι η οικονομία πάει καλύτερα από τις εκτιμήσεις, ναι, οι επενδύσεις έχουν διπλάσιο ποσοστό, ναι, η βιομηχανική παραγωγή πάει καλά και η κατανάλωση πάει καλά, πρώτον. Δεύτερον, ότι οι πολίτες, και τους ευχαριστώ δημόσια και από το κανάλι σας, είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στην επιστρεπτέα προκαταβολή, που υπήρχε ένα αίτημα, θα έλεγα εγώ, από αρκετούς συμπατριώτες μας να δώσουμε παρατάσεις ή να μην δώσουν πίσω το χρηματικό ποσό αυτό, 1 δισεκατομμύριο ευρώ πληρώθηκε προς το βαρός. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες, 245.000 επιχειρήσεις, μία στις 2 που πήρε επιστρεπτέα, επέστρεψε το σύνολο της επιστρεπτέας. Μάλιστα. Σας έδωσα ενδεικτικά ένα στοιχείο. Και τρίτον, είναι ο τουρισμός. Μέχρι τον Ιούνιο είχαμε ήδη 88% των εισπράξεων του 2019. Εμείς κάναμε εκτιμήσεις για 80%. Οπότε ήδη ήμασταν στο 88% και θα πάμε για υψηλότερο. Οπότε με Ιούλιο και Αύγουστο μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Ναι, αλλά ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι συγκρίσιμος με υψηλούς Ιούλιους και Αύγουστος των προηγούμενων ετών. Άρα πάντα είμαι λίγο προσεκτικός στις εκτιμήσεις, αλλά ναι, φαίνεται να κινούμαστε καλύτερα. Εξαιτίας αυτών κυρίως,
των τριών παραγόντων δημιουργείται πρόσθετος μεσονομικός χώρος. Και αυτός θα εξαντληθεί στο σύνολό του και θα επιστρέψει στην κοινωνία, κυρίως στη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, από το Σεπτέμβριο και μετά. Ναι. Πού και πώς? Άγνωστο. Γιατί το λέω άγνωστο? Διότι υπάρχουν μια σειρά από στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συνεκτιμηθούν πρώτα απ' όλα για να δούμε πόσος είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Ναι. Πρώτα μετράμε. Θα έχετε πρώτα την εικόνα και μετά θα πείτε ότι αυτή τη φορά μπορεί να μην ενισχύσουμε θέματα ενέργειας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά για παράδειγμα να πάμε στους συνταξιούχους που είναι πλέον αδικημένοι, να πάμε στον ιδιωτικό τομέα, στον δημόσιο. Πώς? Πρώτα απ' όλα έχουμε άγνωστο, γι' αυτό σας είπα, το πώς θα εξελιχθεί η τιμή στο ενεργειακό πεδίο το τελευταίο τρίμηνο. Αν η τιμή του φυσικού αερίου παραμείνει ψηλή ή αυξηθεί, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ένα κομμάτι του δημοσιονομικού χώρου να κατευθυνθεί στους λογαριασμούς σας. Στους λογαριασμούς της ενέργειας, της ΔΕΗ και άλλων παρόχων. Άρα χάνουμε δημοσιονομικό χώρο από άλλες πρωτοβουλίες. Δεν το ξέρουμε. Δεύτερον, δεν ξέρουμε πώς θα πάνε τα καύσιμα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πτωτική τάση, σημαντική πτωτική τάση. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί. Σε κάθε περίπτωση, η βοήθειά μας επί του παρόντος εξαντλείται το Σεπτέμβριο. Άρα έχουμε ένα τρίμηνο στο τέλος του έτους που δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνουμε για τα καύσιμα. Είναι μία επιλογή. Τρίτον, υπάρχει το επίδομα θέρμανσης. Mm-hmm. Το επίδομα θέρμανσης προφανώς θα δοθεί και πάλι. Θα είναι το ίδιο, θα είναι αυξημένο, θα εξαρτηθεί και από τους δύο προηγούμενους παράγοντες. Τέταρτον, θα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις σε ειδικές κοινωνικές ομάδες όπως κάναμε το Δεκέμβριο του 2021 και τον Απρίλιο του 2022. Και υπάρχει, γιατί εύστοχα μου τα αναδείξατε όλα, και η προτεραιότητα της κυβέρνησης για το 2023, που είναι η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, που είναι 450 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, ειλικρινά, πρώτα απ' όλα, πρώτη με δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα έχουμε εικόνα του δημοσιονομικού χώρου. Φαντάζομαι θα ακούσουμε περισσότερα και στην έκθεση, γιατί είναι ημέρες της τότε. Θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία για την πορεία της οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο του 2022. Τότε συνεπώς θα δούμε τι δημοσιονομικό χώρο έχουμε. Τότε θα δούμε πώς κινούνται οι ανάγκες της κοινωνίας για το επόμενο διάστημα του 2022 αλλά και του 2023. Θα εισηγηθούμε στον Πρωθυπουργό, έχουμε ούτως ή άλλως μια γκάμα μέτρων ήδη που έχουμε συζητήσει και ο Πρωθυπουργός θα θέσει τις προτεραιοποιήσεις τόσο για τη ΔΕΘ όσο και για το προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα κατατεθεί την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Μάλιστα. Θα έχουμε σίγουρα την ευκαιρία να τα πούμε εκ νέου πολλές φορές και κυρίως το Σεπτέμβριο που θα είναι μήνας εξελίξεων και ανακοινώσεων. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για απόψε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γιατί ξέρω ότι είστε συνεχώς μεταξύ Φθιώτιδας, Αθήνας και όχι μόνο αυτό το διάστημα με πολύ αυξημένες υποχρεώσεις. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σας εύχομαι πολύ. Και καλό 15 Αύγουστο. Επίσης, να είστε καλά.